Με την επίσκεψή του στην πόλη, λιμάνι της Οικουμενίτσας, ολοκλήρωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περιοδία του στην Αιτωλοκαρνανία, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτεία. Στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα έργα του νέου λιμένα Οικουμενίτσας, τα οποία βρίσκονται στην τρίτη φάση ολοκλήρωσης. Για το έργο του νέου λιμένα ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, καθώς και το Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Βαγγέλη Κυριαζόπουλο. Ο Πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε πληροφορίες για την εικόνα στη δυτική πύλη εισόδου της Ελλάδας, το λιμάνι της Οικουμενίτσας. Κατά την ενημέρωση που είχε, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου. Θα έχουμε ένα πλήρες εμπορικό και επιβατικό λιμάνι. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι επενδύσεις προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα, όπως με ενημέρωσαν, και εντός του επόμενου έτους θα έχουμε ένα πλήρες λιμάνι, εμπορικό και επιβατικό. Και βέβαια, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, μετά θα φροντίσουμε να κάνουμε και τη μαρίνα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι το λιμάνι δεν μπορεί να λειτουργεί ερήμην των τοπικών αρχών. Άρα, η σωστή συνεργασία ως προς τις χερσαίες ζώνες, η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας γύρω από το λιμάνι ήταν πάντα προτεραιότητα για μας, σημείωσε. Μετά την επίσκεψη στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, ο Πρωθυπουργός περπάτησε στην πόλη και συνομίλησε με πολίτες σε καφετέρια της παραλίακης οδού της πόλης. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Υπήρου, οι Δήμαρχοι Θεσπρωτείας και Φιλιατών και αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Μαζί μας, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά όλο το διάστημα, ό,τι χρειαζόμαστε, ευχόμαστε τα καλύτερα και δίνω τον λόγο να μας πει την επίσκεψή του, τον λόγο είναι επίσκεψή του και ό,τι έχει να μας πει για την Αυτοδιοίκηση. Θέλω να τα πω πολλά, θέλω να τα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας και για την...
Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχα έρθει στην εφορία, στον ίδιο χώρο, είχαμε πολύ λιγότερο κόσμο από όσο έχουμε σήμερα και αυτό κάτι λέει για το πρόβλημα. Μην το αφήνεις στην Ελλάδα, πάλα χέρια! Είμαστε μαζί σου! Εκδοτώσεις κοινωνίας και στα δύσκολα! Η δύσκολη προσπάθεια την οποία κάνουμε. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, είναι ώρα για έργα. Ήρθα να επιθεωρήσω το λιμάνι, τη γάμα φάση η οποία θα ολοκληρωθεί όπως είχαμε δεσμευτεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Η Ιγουμενίτσα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Θα το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα καλύτερο προς όφελος όχι μόνο της χώρας. Μπράβο, μπράβο! Ό,τι λες τα έχεις κάνει όλα! Ό,τι έχεις πει τα έχεις κάνει όλα! Μια κουβέντα μόνο. Στηρίζουμε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Σήμερα εξήγηλα ότι θα διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα τουρισμού για όλους, ώστε και συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάποιες μέρες διακοπές, να μπορέσουν και αυτοί να φύγουν για κάποιες μέρες και να ξεκουραστούν. Την ίδια στήριξη παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους θα περιμένετε ακόμα πρόσθετες εξαγγελίες, οι οποίες θα γίνουν πολύ σύντομα, γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η πίεση στην ελληνική κτηνοτροφία. Θα πάμε καλά, θα πάμε καλύτερα ακόμα. Περάσαμε πολλές μεγάλες δυσκολίες ως χώρα, αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή, μετράει περισσότερο στο εξωτερικό, είναι καλύτερα θωρακισμένη, είναι πιο ασφαλής και με τη δικιά σας στήριξη είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε την καλή προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Μπράβο, 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 μαζί σου! Μπράβο, 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 μπράβο